Και ενώ το ράλι των τιμών στην ενέργεια συνεχίζεται, εταιρείε προμηθευτέ ηλεκτρική ενέργεια σπάνε μονομορέω συμβόλαια σταθερών τιμών που έχουν συνάψει με πελάτε του και τα μετατρέπουν σε κειμενόμενα με ρήτρε φωτιά. Ο Γιάννη Φώσκολο έχει περισσότερα, καθώ πιάνονται στον ύπνο οι πελάτε των εταιριών αυτών, Γιάννη. Ακριβώ που όπου είναι ένα νέο πονοκέφαλο για του καταναλωτέ, καθώ αυτό που παρατηρείται τον τελευταίο καιρό στην αγορά είναι εταιρείε προμηθευτέ να σπάνε μονομερό τα συμβόλαια σταθερή τιμή, δηλαδή τα σταθερά τιμολόγια ουσιαστικά που έχουν συμφωνήσει με του πελάτε του και να τα αντικαθιστούν με κειμενόμενα τιμολόγια τα οποία έχουν μέσα τι ρήτρε αναπροσαρμογή, δηλαδή με πολύ φουσκωμένα τιμολόγια. Αυτό γίνεται με αξιοποίηση ενό παραθύρου που υπάρχει στο νόμο, δηλαδή ο νόμο προβλέπει ότι η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί μονομερό από την εταιρεία έξι μήνε μετά την υπογραφή τη, αλλά έχει μια βασική προπόθεση πόπη. Πρέπει ο καταναλωτή να ενημερωθεί επαρκώ, να προειδοποιηθεί 60 ημέρε. Πριν την αλλαγή τη σύμβαση. Τώρα, mm -hmm. τι γίνεται εδώ. Υπάρχουν παράπονα σε ενώσει καταναλωτών και σε ανεξάρτητε αρχέ από πελάτε, από καταναλωτέ, από φορολογούμενου. Ότι, ότι ενημέρωση η ενημέρωση έγινε σε πολύ ψηλά γράμματα. Έτσι. Mm -hmm. Ότι η ενημέρωση που είχαν ήταν ανεπαρκή, έγινε με ψηλά γράμματα στο λογαριασμό ή με κάποιο SMS που δεν του έδωσε το περιθώριο των 60 ημερών, γιατί μέσα σε αυτό το χρόνο μπορούν να αλλάξουν εταιρεία οι καταναλωτέ. Mm -hmm. Του έδωσε μόνο 30 ημέρε. Υπάρχει λοιπόν ένα ζήτημα εκεί, καταλαβαίνουμε και περιμένουμε περιμένουμε και ανακοίνωση σχετική από την Μάλιστα. Ρυθμιστική Αρχή Ενέργεια για να δούμε τι θα γίνει. Μόνο να σου πω πω η ΔΕΗ εξέδωσε ανακοίνωση γιατί έχει του περισσότερου πελάτε σταθερού τιμολογίου, πάνω από μισό εκατομμύριο, λέγοντα πω δεν, έχει κάνει καν... δεν έχει σπάσει κανένα σύμβολο και δεν έχει κάνει καμία αλλαγή στι δικέ τη συμβάσει.